Γεια σας φίλοι μου, πρέπει να ξεκίνησε τώρα και το νέο live. Σας εύχομαι καλό φθινόπωρο να έχουμε και καλό χειμώνα και αυτή τη στιγμή ξεκινάμε πάλι τα εθελοντικά σεμινάρια για που κάνουμε και συνήθως θα τα κάνω την Τρίτη. Θα περιμένουμε λίγο να δω πώς πάει, πώς μετά από τόσο καιρό, αν μπαίνει, αν με βλέπετε, αν με ακούτε καλά, να πάρω ένα feedback από το φίλο, το Θανάση που περιμένω να μου πει πώς είναι, για να ξεκινήσω να μοιραστώ τις πληροφορίες μαζί σας. Λοιπόν, θα περιμένω να συνδεθείτε φίλοι μου. Σήμερα, όπως έγραψα, θα μιλήσουμε για την ενεργοποίηση των εγκεφάλων μας, του εγκεφαλού μας και για το τι είναι η κουνταλίνη, πώς δημιουργείται μέσα μας και επίσης για τη σεξουαλική ενέργεια. Όλα αυτά μεταξύ τους έχουν σχέσεις, τις οποίες θα εμφανίσουμε τώρα. Θα με ακούσετε πολύ προσεκτικά, γιατί αυτά που θα σας πω είναι πολύ συγκεκριμένα και θεώρησα έτσι για άνοιγμα για αυτή τη σεζόν να σας δώσω μια ολοκληρωμένη αφήγηση σχετικά με την τάξη και τα επίπεδα της ενεργοποίησης του εγκεφάλου μας. Ωραία. Κάτσε να γράψουμε εδώ. Λοιπόν, φίλοι μου, ξεκινάμε. Για να δούμε, συνδεθήκαμε. Ωραία. Συνδέθηκε ο κόσμος. Ο άνθρωπος είναι ένα τριεγκεφαλικό όν. Ο πρώτος εγκέφαλος είναι αυτός που συνδέεται, θα λέγαμε, ο σαυροειδές εγκέφαλος, είναι αυτός ο πιο εσωτερικός. Και αυτός ο εγκέφαλος, φίλοι μου, είναι αυτός ο οποίος συνδέεται με το φόβο και την ανάγκη. Γι' αυτό έχει και την κυριαρχία. Βλέπετε, ο πρωτόγονος αυτός, θα λέγαμε, εγκέφαλος, λειτουργεί μέσα μας και στα όντα εκείνα, τα οποία έρχονται στη φύση, σε ένα εχθρικό περιβάλλον, δεν ξέρουν, έχουν την άγνοια και έτσι αυτό που κάνουν είναι να εκπέμπουν φόβο για να καλυφθούν από το άγνωστο και επίσης να επέξουν την κυριαρχία για να μπορούν να αρπάξουν παρασιτικά την ενέργεια για να μπορούν να διονύσουν, θα λέγαμε, τη ζωή τους, να την προχωρήσουν. Λίγο πολύ όλοι έχετε ακούσει γι' αυτό και εκείνοι που εκπέμπουν φόβο, να ξέρουν, είναι εκείνο το μέσο το οποίο θα έλξει το θήτη. Ο θήτης είναι αυτός που αναγνωρίζει το θύμα από το φόβο που εκπέμπει μόλις τον δει. Έτσι λοιπόν συγχρονίζονται θύτες και θύματα για να μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα σενάρια, για να μάθουμε μέσα σε εισαγωγικά, ας πούμε, και να πάρουν τη μοίηση κάτω από το πρώτο εγκέφαλο, το σαυροειδή. Μετά, φίλοι μου, έχουμε τον εγκέφαλο το μέσο. Ο μέσος εγκέφαλος που βλέπουμε στα θηλαστικά είναι εκείνος που φεύγει από την παγωμάρα και εκείνη την ώρα έρχεται, θα λέγαμε, ένα συνέστημα, μια συνέστηση. Μια συνέστηση ότι ο άλλος πονάει, ότι ο άλλος νιώθει κάτι. Ξαφνικά αρχίζω και νιώθω αυτό που νιώθει ο άλλος. Και έτσι ξεκινάμε και φτιάχνουμε τις ομαδοποιήσεις, τις προσκολήσεις, τα ζευγάρια, το τέρι, τον φίλο, την κοινωνικότητα, την αγέλη. Και έρχομαστε σε αυτό το σημείο να δούμε πώς ο άνθρωπος εξελισσόμενος αρχίζει και έρχεται να λειτουργήσει μετά τον δεύτερο εγκέφαλο, τον θηλαστικό εγκέφαλο. Φτιάχνοντας όλες αυτές τις συναισθηματικές προσκολήσεις, την οικογένεια και ούτω καθεξής. Ο τρίτος εγκέφαλος, της λογικής θα λέγαμε, είναι αυτός ο εγκέφαλος που είναι τον εγώ μας. Αυτός ο εγκέφαλος τώρα τι θέλει να κάνει. Αυτός ο εγκέφαλος είναι, φίλοι μου, εκείνος που θέλει
να μπορεί μέσα στην κοινωνία, μέσα στην ομάδα, να μπορεί να διαμορφώσει το ρόλο του σχετικά με το τι υπάρχει και τι μπορεί να κάνει ανάμεσα από το συναίσθημα και το ένστικτο που μπερδεύει τον άνθρωπο τόσο πολύ. Βλέπετε, όταν εμείς ζούμε στο ένστικτο και βγάζουμε τα ουσιώδη, ένστικτόδη μέσα μας πράγματα, μετά έρχεται το συναίσθημα και μας μπερδεύει. Και πρέπει να ισορροπήσουμε αυτά τα δύο μεταξύ τους, να γίνει μία ένωση μεταξύ του συναισθηματικού εγκεφάλου, του θηλαστικού δηλαδή, και του σαυροειδές εγκεφάλου. Και πιο μετά, φίλοι μου, έρχεται ο νους μας μέσω από τον τρίτο εγκέφαλο, τον πιο εξωτερικό, να αρχίσει να συνθέσει, που είναι ακόμα πιο δύσκολο, αυτά τα τρία. Δηλαδή πρέπει να έχω τις ανάλογες πεπιθήσεις για το ανάλογο συναίσθημα, για να μπορώ να έχω και την ζωή μου μέσα στην κοινωνία, χωρίς να έρχομαι σε θύμα, θήτη ή να μην μπορώ να επιβιώσω ή να πιάνομαι κορόιδο ή όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, στην αρχή ο άνθρωπος που δεν είχε εξημερώσει μέσα του να συγχωνεύσει το ένστικτο με το συναίσθημα, τη μία πήγαινε και σκότωνε και την άλλη αγάπαγε την οικογένειά του. Τη μία πήγαινε και έλεγε ψέματα και μετά έλεγε αλήθεια. Τη μία έκανε τον άλλο να πονάει και μετά να κλαίει. Τη μία έκανε τον άλλο να το θέλει να το θεραπεύσει τον ένα και τον άλλο να του κάνει ζημιά. Αυτοί οι δύο εγκέφαλοι μεταξύ τους δεν έχουν την αρμονία. Στο τρίτο μέρος λοιπόν, μέσα από το εγώ μας, έπρεπε λοιπόν ο εγκέφαλος μέσω των δεδομένων του διανοητικού, του 3D, να πάξει τώρα αυτά τα δύο πράγματα μέσα από την κοινωνία που ζούμε, το ένστικτο που μας δηλώνει το πώς εμείς να ζήσουμε και να μάθουμε να κυριαρχούμε στον εαυτό μας και στους άλλους, ώστε να μην τους αφήσουμε να μπούμε στα όρια μας, και το συνέστημα εκείνο που έχουμε υπερσυναισθηματισμούς τόσες πολλές φορές για να και νιώθουμε θύμα ή ότι μας κοροϊδεύουν ή ότι δεν μπορούμε να αποκολληθούμε από κάτι. Βλέπετε, αυτό πρέπει να το φτιάξει εκείνος, και έτσι λοιπόν αρχίζουν οι εκλογικεύσεις. Η εκλογήκευση δεν είναι τίποτα παρά μία τάξη σκέψης, τις οποίες να μας κάνει να νιώθουμε μέσα μας την επιτυχία με την έννοια της ντόπας, όπως ντοπαρίζονται οι αθλητές, έτσι υπάρχει ντοπαπίνη μέσα μας, η οποία κάθε φορά που εμείς ερχόμαστε να φτιάξουμε μια τάξη, μας δίνει αυτή την αίσθηση της ευχαρίστησης. Αυτή η ντόπα λοιπόν που έχουμε μέσα μας, φίλοι μου, καταλάβετε ότι έρχεται όταν εμείς φτιάχνουμε εκλογικεύσεις και έτσι φεύγουμε από τον πόλεμο των αντιθέτων μέσα μας. Σε αυτό το επίπεδο τώρα ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Όμως, όταν εμείς ανεβάζουμε την κουνταλίνη, όταν εμείς ενώνουμε μέσα μας αυτούς τους εγκεφάλους, λένε ότι η κουνταλίνη είναι μέσα στο κόκκιγκα, δηλαδή στο τσάκρα της βάσης, της ποδηλικής στήλης στο κόκκιγκα, 3,5 φορές τυλιγμένη. Αυτό το μαγικό ηλεκτρομαγνητικό φίδι που ανεβαίνει και αρχίζει και φωτίζει τον εγκέφαλο. Βλέπετε, όταν ανεβαίνει η κουνταλίνη μέσα από τα νεύρα και τη σουσούμνα, μέσα από την μπιγκάλα και την ίδικα, και είναι σαν ένα ποινίο που είναι δεμένο με καλώδια τα νεύρα, και από μέσα λοιπόν σχηματίζεται όλη η ροή των ηλεκτρονίων και λέμε ρεύμα, και από πάνω η λάμπα παπ ανάβει. Έτσι λοιπόν η λάμπα είναι ο εγκέφαλος. Φανταστείτε ότι όταν εμείς φτιάξουμε αυτό το διάβλο σωστά και παίρνουμε ενέργεια από τη γη, από τη βάση που είναι η δική μας στήλη, από την κόκκιγκα, και μπορούμε και την ανεβάσουμε και φωτίσουμε τον εγκέφαλο, του δώσουμε φως, κάνουμε συνεχή ροή, φτιάξουμε τάξη μέσα στα ανιόντα και αρχίζει και ανεβαίνει, και όλο αυτό το μεδούλι ηλεκτρομαγνητίζεται και φτάνει στον εγκέφαλο ο ηλεκτρομαγνητισμός, τότε φίλοι μου θα δείτε γιατί λέμε 3,5 φορές τυλιγμένο. Το 3,5 φορές τυλιγμένο είναι συμβολικό για να μας δείξει ότι πέραν από αυτούς τους τρεις εγκεφάλους που σας εξήγησα, υπάρχει και ένα μισοενεργοποιημένο κομμάτι που είναι ο τέταρτος εγκέφαλός μας. Ο τέταρτος εγκέφαλός μας είναι ο διαστημικός, ο εθερικός. Είναι αυτό που νιώθουμε όλοι ότι μας συνδέει με την ψυχή. Είναι αυτός που ξέρει την ψυχή καλύτερα. Είναι αυτός που μιλάει με όλη τη διαστημική ψυχή μας, με όλο τον εθέρα μας, με όλο το πληροφοριακό μας κέντρο, που καμιά φορά, αν μπορούμε, και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν, τον ακούμε και λέμε: «Όχ, αυτός μιλάει με την ψυχή του. Όχ, αυτός δεν μπορεί να μιλήσει με το κέντρο του». Είναι ο εσωτερικός νους, που δεν είναι ο 3D, που δεν βασίζεται μόνο στο 3D, αλλά μπορεί να συγχωνεύσει όλους τους τρεις από κάτω. Αυτός λοιπόν ο νους, ο εγκέφαλος, ο εθερικός εγκέφαλος που δεν φαίνεται στην πραγματικότητα,
είναι αυτός που ο ολοκληρωμένος άνθρωπος της επόμενης εποχής θα ενεργοποιήσει. Όταν εμείς λοιπόν, φίλοι μου, ενεργοποιήσουμε κάθε μέρος του εγκεφάλου μας, συγχωνεύεται το αίσθητο μαζί με το συνέστημα, το συνέστημα μαζί με την νόηση και η νόηση μαζί με τη διανόηση. Άρα το αίσθητο είναι πιο κάτω από το συνέστημα, γιατί το συνέστημα αρχίζει με το αίσθητο και φτιάχνει μια ωραία αρμονία. Μετά το συνέστημα δεν μας διοικεί, δεν είναι από πάνω μας, να είμαστε έρμεα του συναισθήματος ή έρμεα του αισθήκτου μας, και τι κάνει, διοικείται από μια ωραία μαεστρία της λογικής. Και μετά η λογική του 3D, του εγώ μας, διοικείται από μια διανόηση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, ότι θα λέγαμε ότι το μπάσο είναι αυτό που ξεκινάει σε μια ορχήστρα από το ντουμ, 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 για να μπορούν πάνω της να δέσουν όλα τα υπόλοιπα όργανα. Έτσι ακριβώς γίνεται και στη φύση, φίλοι μου. Στον εγκέφαλό μας, το μπάσο είναι ο σαγωρητής εγκέφαλος. Είναι όλη η σοφία την οποία περιέχεται μέσα μας, χωρίς να ξέρουμε γιατί, σε μονότονο ρυθμό, αλλά βασικό για την επιβίωσή μας σαν ζωή, σαν εσάρκωση. Και έχει σοφία όλη του DNA των εξελικτικών καταστάσεων που έχουμε περάσει, για το πώς εσύ πρέπει, για να έχεις βάση και πάνω να χτίσεις όλους τους υπόλοιπους εγκεφάλους. Όπως λοιπόν ένας μαέστρος παίρνει τον μπάσο και πάνω του συνδέονται συνεχόμενα τα όργανα, έτσι γίνεται και με εμάς, έτσι γίνεται και με τη φύση και με τους γαλαξίες και τα σύμπαντα και όλες τις πυκνότητες από το κέντρο προς τα έξω. Αλλά βλέπετε, όταν έχουμε μόνο μπάσο και έχουμε ένα μπαμ, 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 δεν είναι ωραίο, δεν είναι μουσική. Εμείς θέλουμε κάτι πιο πολύ, πιο πολύπλοκο. Αλλά το πιο πολύπλοκο θέλει πιο μεγάλη σύνδεση. Είναι πιο δύσκολο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν εμείς μέσα μας συνεχίζουμε και φτιάχνουμε και τον άλλον εγκέφαλο και τον άλλον εγκέφαλο και τους ενεργοποιούμε τους εγκεφάλους, καθώς ανεβαίνει η κουταλίνη, καθώς ανεβαίνει η συνείδηση, αρχίζει και είναι μια ωραία ορχήστρα. Όμως η ορχήστρα πρέπει να έχει ένα μαέστρο και αυτός ο μαέστρος έρχεται να παίξει το υψηλότερη ατομικότητα που έχουμε. Κάθε φορά ένας μαέστρος είναι, θα λέγαμε, του κάθε επίπεδου, κάθε εγώ, κάθε αυτός, του κάθε επίπεδου. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όταν εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε να ακούμε την ορχήστρα, να δούμε τη συμπαντική αρμονία, να δούμε τον εαυτό μας σαν ορχήστρα, πρέπει όλα αυτά τα πράγματα, όλα τα εγώ μας, όλα τα συναισθήματα, όλα τα αρνητικά, θετικά, όλα, να ξέρουμε πώς να τα βάλουμε κάτω από μια τάξη. Και αυτή η τάξη λέγεται η συνειδητότητα, αυτή η τάξη λέγεται αρμονία, και όταν εμείς μπορέσουμε και γίνουμε μαέστροι, δηλαδή να κυριαρχούμε πάνω στον εαυτό μας, θα πρέπει να έχουμε περάσει όπως ο μαέστρος από όλα τα όργανα, για να ξέρουμε το κάθε ένα που να μπορούμε να το βάλουμε. Θα πρέπει, εκτός να έχουμε πέρασει από όλα τα όργανα, να ξέρουμε τους συμπαντικούς νόμους, γιατί είναι οι νότες πάνω στις οποίες παίζουν όλα τα όργανα. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, χώρια λοιπόν τις νότες, χώρια λοιπόν ότι πρέπει να περάσουμε κάθε φορά από κάθε αυτό μας, καλό, κακό, θυμωμένο, σκληρό, μαλακό, όλη την εμπειρία, έρχεται η ώρα μερικά όργανα μας να είναι ξεκούρδιστα. Δεν τα παίρνουμε και τα πετάμε, τα ξεκούρδιστα όργανα τα κουρδίζουμε μέσα μας. Τα φέρνουμε στην αρμονία και έτσι ο κουρδισμένος δαίμονας λέγεται άγγελος. Έτσι ο κουρδισμένος άνθρωπος λέγεται άγγελος. Όταν λοιπόν εμείς, φίλοι μου, από το 3,5 φορές πάμε στο 4, τότε ακριβώς κρυσταλώνουμε τα 4 μέρη από τα 7 της ολικής μας ύπαρξης. Τα 4 μέρη από τα 7 μπορούν να εκδηλωθούν στη φυσικότητα. Και είναι αυτοί που ενεργοποιούν τις 4 εγκεφάλους. Ο διαστημικός εγκέφαλος μας θα ενεργοποιηθεί στην επόμενη εποχή. Βέβαια, σιγά σιγά μερικοί τους έχουμε μισοενεργοποιημένους, αλλά θα κρυσταλλωθεί και θα ενεργοποιηθεί φούλη, θα λέγαμε, τελείως, όταν ο άνθρωπος θα μπορεί πλέον να γίνει διαστημικός ταξιδιώτης. Γιατί θα μπορεί να αλλάξουν η όρασή του, θα αλλάξει τη αισθητικότητά του, θα αλλάξει η τεχνολογία, θα αλλάξουν τα πάντα και έτσι θα μπορεί να ταξιδεύει στο διάστημα. Τώρα όμως, ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή τι κάνει, δουλεύει με το τρίτο εγκέφαλο. Πολλοί άνθρωποι ακόμα δουλεύουν με το δεύτερο. Αλλά η σημερινή εποχή είναι πώς εμείς θα φτιάξουμε τις πεποιθήσεις εκείνες, γι' αυτό βλέπετε και όλοι ισχυροποιούν τα εγώ τους, φεύγουν από τη συλλογική πραγματικότητα, άλλος πεθαίνει δίπλα τους, δεν τους νοιάζει,
Ο άλλος κάνει το ένα, δεν τον νοιάζει, ο άλλος κάνει το άλλο, δεν τον νοιάζει. Δεν υπάρχει μια σύνδεση, γιατί όλοι έχουν εσωτερικά μπει, γιατί τώρα αυτό το παιχνίδι που παίζει η ανθρωπότητα των καιρών μας, τι είναι, να βγάλει προς τα έξω όλα τα εγώ, ό,τι εγώ έχει, ό,τι αυτό έχει, για να μπορεί να τον δει, να τον καταλάβει, να φτιάξει ανάλογες πεπιθήσεις. Και οι ανάλογες πεπιθήσεις, σας είπα, είναι η ντόπα που παίρνουν οι άνθρωποι. Και τους βλέπετε ότι αν ένας πρεζάκας έχει ανάλογες πεπιθήσεις για την πρέζα, μπορεί να καταστρέφεται, αλλά είναι ντοπαρισμένος. Έτσι, πολλοί άνθρωποι που βλέπω τώρα, ψευτοπνευματικοί, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα, πέφτουν σε αυτό τον εθισμό του πνευματισμού. Ντοπάρουν συνεχόμενα τον εαυτό τους, ντοπάρουν με πεπιθήσεις, φτιάχνοντας εκλογικεύσεις, μόνο και μόνο για να νιώθουν ωραία από τον πόνο που δεν νιώθανε πριν. Και είναι ένα επίπεδο, όμως, από εκεί ξεκινάνε οι εθισμοί. Θα αναλύσω άλλη φορά για αυτό το πράγμα, θέλω να μείνουμε στους εγκεφάλους αυτούς που σας είπα, φίλοι μου. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς κρυσταλώσουμε τα 4 από τα 7, το πέμπτο στοιχείο είναι η ψυχή μας. Το πέμπτο στοιχείο λοιπόν, η ψυχή μας, συνδέεται αυτομάτως μόλις εμείς έχουμε κρυσταλώσει ή ενεργοποιήσει τους 4 εγκεφάλους μας. Το σαυροειδές, τον μέσο, τον λογικό, τον περιφερειακό και μετά τον αστρικό, αυτό που λέω εγώ τον εθερικό. Αυτόματα το πέμπτο, η ψυχή μας δηλαδή, συνδέεται και κατεβαίνει το κανάλι. Τότε εμείς έχουμε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του DNA μας. Τότε εμείς ξέρουμε αυτόματα τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Μέσα στον κόσμο λοιπόν, τον υλικό θα λέγαμε, στη φυσικότητα, θα λέγαμε ότι μπορούμε να κρυσταλώσουμε την ψυχή μας μέσα σε αυτά τα 4 σε εισαγωγικά κατώτερα σώματα ή θα λέγαμε μέσω την ενεργοποίηση αυτών των 4 εγκεφάλων. Τώρα ας μιλήσουμε, αφού καταλάβαμε αυτό, για την κουνταλίνη. Τι είναι η κουνταλίνη? Η κουνταλίνη έρχεται να βγει από την δημιουργική δύναμη. Η δημιουργική δύναμη, φίλοι μου, μέσα μας, ξεκινάει από το σύμπαν, όπως όλα τα πράγματα. Το σύμπαν έχει τον ακάς, το ακάσα που λένε. Αυτή η ενέργεια, η διαστημική πάλι, η εθερική, αυτός ο εθέρας, αρχίζει και σχηματίζει τα 4 τάτβας. Και αυτά τα 4 τάτμας δουλεύουν και φτιάχνουν, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα την ενέργεια. Η ενέργεια φτιάχνει τα άτομα και τα άτομα μεταξύ τους φτιάχνουν αυτό που λέτε φωτιά, νερό, τα 4 στοιχεία. Αυτά τα 4 στοιχεία μπαίνουν στους αδένες μας και μετά αρχίζει όλη η κάθοδος του ακάσα μέσα στη γη και μέσα στον άνθρωπο. Μέσα στη γη, όπου τα παίρνει αυτά τα 4 στοιχεία και μας τα βγάζει η γη, και μέσα μας, όπου εμείς μπορούμε να συλλάβουμε τον ακάσα και να τον βάλουμε στους αδένες μας. Και οι αδένες να εκκρίνουν τις ορμόνες και οι ορμόνες να μας φέρουν τις διάφορες ιδιότητες και τα υπόλοιπα. Πάνω κάτω αυτά τα ξέρετε. Ο ακάς όμως, όταν εμείς μπορούμε και τον ξαναφτιάχνουμε, θα λέγαμε, μέσα μας, όταν διαλύεται, ξαναενώνουμε τα 4 στοιχεία μέσω της ένωσης των αντιθέτων, μέσω του έρωτα, μέσω πάντα της ένωσης του αρνητικού θηλυκού με σκοπό να φανερωθεί η τρίτη δύναμη που είναι το ουδέτερο. Μέσω αυτών των ενώσεων, φίλοι μου, έρχεται και δημιουργείται το νέο. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει να μπούμε πολύ βαθιά, αλχημικά θα λέγαμε, να φτάσουμε στο πρωτοπλασματικό εαυτό μας για να μπορούμε να το ξαναφτιάξουμε διαφορετικά. Αυτή είναι η πραγματική αλλαγή, αυτή είναι η πραγματική θεραπεία. Αν κάτι δεν το φτάσεις πάρα πολύ βαθιά, όπου εκεί να λύνεται το πρόβλημα, να λύνεται από κόμπος, να λύνεται η ενέργεια για να μπορεί να ξαναδεθεί διαφορετικά, δεν υπάρχει θεραπεία. Γι' αυτό λέμε ότι η θεραπεία αληθινή είναι μόνο στην ψυχή. Γιατί μόλις πάρεις την εμπειρία, λύσεις, ενώσεις την πραγματικότητα, τότε και μόνο τότε λέγεται πραγματική θεραπεία. Τα άλλα είναι ανακουφίσεις προσωρινές, ντοπαρίσματα. Και δεν βοηθάνε στην εσάρκωση της εξέλιξής σας παρά μόνο να σας ανακουφίσουν. Όταν παίρνει κάποιος μια μορφήνη επειδή χειρουργείο, είναι καλό. Όταν όμως παίρνει μια μορφήνη χωρίς να χρειάζεται, σταματάνε εκείνα τα κύτταρα που παίρνουν και προσλαμβάνουν αυτή την ικανότητα και μετά θέλουν παραπάνω, αναισθητοποιούνται και μετά θέλεις παραπάνω δώσεις, παραπάνω δώσεις, παραπάνω δώσεις. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, η ψυχική εξέλιξη για μας που γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα είναι το πρωτεύον παρά τα υπόλοιπα. Και πολλές φορές διαλέγουμε να είμαστε σε εγρήγορση μετά της εγχείρησης και πονάμε. Γιατί θέλουμε να το περάσουμε συνειδητά, ενώ μπορούσαμε να πάρουμε τα χαπάκια και να πέρναγε χωρίς να καταλάβουμε τίποτα. Αυτοί που έχουν διαλέξει αυτό το δρόμο, λοιπόν, φίλοι μου, της εξέλιξης, της συνείδησης,
Γιατί έτσι συμβαίνει στο σύμπαν και έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, είναι αυτοί που σαν άνθρωποι ανθίζουν. Βλέπετε όπως το δέντρο έχει ρίζες και φτάνει στον πυρήνα και παίρνει, αλλά μόλις κάνει τον κορμό έρχεται η ώρα να βγάλει τα άθη. Έτσι να είμαστε κι εμείς. Όταν ανοίξει ο χιλιοπέταλος λωτός που λέμε, ο άνθρωπος σας συντριβάνει, αρχίζει και φέγγει και ανθίζει. Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ανθισμένοι. Γιατί δεν έχει έρθει η άνοιξη, τώρα ζούμε το χειμώνα της ανθρωπότητας. Όταν θα έρθει η άνοιξη, θα ανθίσουν οι αμυγδαλές. Πριν έρθει η άνοιξη όμως, έχουν βγει μερικές πρακτικές φίλοι μου που επισπεύδουν αυτή τη διαδικασία. Και αυτές οι πρακτικές δεν είναι τίποτα άλλο παρά πώς εμείς να μάθουμε να γίνουμε άνθρωποι άγγελοι. Να ανεβούμε δηλαδή ένα επίπεδο πιο πάνω. Όχι μόνο με τις πεπιθήσεις να ισορροπήσουμε στον εαυτό μας αυτά τώρα του τρίτου επίπεδου, του τρίτου εγκεφάλου, αλλά πώς να ενεργοποιήσουμε τον τέταρτο εγκέφαλο και να εσαρκώσουμε την ψυχή μας. Αυτή λοιπόν η εσάρκωση της ψυχής μας έτσι, έρχεται και μας κάνει να δουλεύουμε σε το όργανο αυτό που είχε φτιάξει ο Τέσλα. Δηλαδή τι, όπως εμείς το ποινείο από κάτω αρχίζουμε και το ηλεκτρομαγνητίζουμε και βλέπετε τη σφαίρα του Τέσλα ότι οπουδήποτε ακουμπάμε πάνω στη σφαίρα πετάει και μία ακτίνα και ενώνεται με το άγγιγμα που εμείς ακουμπάμε, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται ακριβώς αυτή η σφαίρα. Έτσι ακριβώς φίλοι μου γίνεται όταν εμείς γίνουμε το μηχάνημα του Τέσλα μέσα στον εγκεφαλό μας. Στο θόλο της ύπαρξής μας, κάθε τι που είναι για μας, κοντινά, δικό μας, μπορεί να μας ακουμπήσει, αυτόματα παίρνουμε την πληροφορία. Άρα ξέρουμε τι πρέπει να ξέρουμε την ώρα που ξέρουμε. Και αυτό λέγεται η γνώση της αγνωσίας. Χωρίς το διανοητισμό να πηγαίνει και να νομίζει ότι τα κάνει όλα. Βλέπετε τώρα φίλοι μου αυτό το πράγμα, όταν λοιπόν αυτός ο εθέρας διασπάται στις στροφές όλες, όταν εμείς ξαναπαίρνουμε στον εαυτό μας, κάθε τροφή διαλύεται. Διαλύεται μέσα μας και γίνεται υδρότας, όλη η χυμή δηλαδή που έχουμε, γίνεται αίμα, γίνεται δέρμα, γίνεται σάρκα, γίνεται οστό, γίνεται μεδούλη. Και έτσι λοιπόν ένα κομμάτι, ένα άτομο, το πιο εσωτερικό από τις στροφές που παίρνουμε, ακόμα και από την ενέργεια αλλά και τις στροφές όλων των ειδών τις στροφές που παίρνουμε, είτε λέγεται σκέψη, είτε λέγεται συνέστημα, είτε λέγεται φυσική τροφή, είτε λέγεται νερό. Τι σας έχω πει, ότι έχουμε μάθει να τη μετατρέπουμε εμείς. Και όταν λέω μετατρέπουμε, τι σημαίνει, να τη σκάβουμε βαθιά. Και αντί να παίρνουμε μόνο το εξωτερικό, να ταΐζουμε τα εξωτερικά μας με το εξωτερικό και τα εσωτερικά μας με το εσωτερικό. Άρα ψάχνουμε να βρούμε αυτό το εσωτερικό, εκείνο άτομο που να είναι σε ενεργοποίηση, να μην έχει πεθάνει από την επεξεργασία, για να το βάλουμε μέσα μας, όπου αυτό πάει και αποθηκεύεται στο ζωτικό μας όργανο που λέγεται κουνταλίνη, που λέγεται όλο αυτό το ρευστό, το μεδούλι που έχουμε στο εσωτερικό της ποδηλικής μας στήλης. Αυτό χρησιμοποιεί ο άνθρωπος να γεννιέται και σιγά σιγά ενεργοποιεί την ανάπτυξή του ίσως, γιατί αυτό πηγαίνει σε κάθε αδένα και τον ενεργοποιεί. Παραδείγματος χάρη στην εφηβεία, φεύγει ένα άτομο από αυτό τον αδένα, καταλήγει ενεργοποιεί τον αδένα, θα λέγαμε, των γεννητικών οργάνων. Αυτόματα βλέπετε την έξαρση που δημιουργείται και στο λαιμό για την ελευθερία που θέλει να νιώσει το παιδί εκείνη την ώρα και να βρει τον εαυτό του στα 14 του χρόνια ή στα 16 που μπαίνει στην εφηβεία και τη σεξουαλικότητα, τη λύπη του και την ορμή που έχει για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπετε φίλοι μου, αυτό εδώ πέρα είναι ο ενεργοποιητής των τσάκρα στην πραγματικότητα. Κάθε φορά που αναβαθμίζεται λοιπόν ο άνθρωπος, έτσι, και ξέρει πώς μπορεί να ηλεκτρομαγνητήσει καλά τον εαυτό του, αρχίζουν οι αδένες του και δουλεύουν πιο πολύ. Με παραπάνω στροφές τα λέγαμε τα τσάκρα του κάθε αδένα. Και ερχόμαστε τώρα στην κατάσταση εκείνη που ήθελα να πω τη σεξουαλικότητα. Η σεξουαλικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ένωση που βρίσκεται σε όλα τα επίπεδα. Συμπαντικά μέσα μας, ακόμα και όταν ο εγκέφαλος, σαν μαγκούρα που είναι, σπονδυλική στήλη, μπαίνει στον εγκέφαλο. Βλέπει το θηλυκό, μπαίνει σπονδυλική στήλη μέσα. Ακόμα και όταν ο αδένας, τα λέγαμε μέσα μας, έτσι ο πινεάλ, φωτίζει μέσα στο θάλαμο. Πάρα πολλά πράγματα βασίζονται πάνω στις ενώσεις και οι ενώσεις που πρέπει να κάνουμε μέσα μας είναι αυτές που μας αναβαθμίζουν, φίλοι μου. Αυτή τη γνώση τώρα που σας δίνω να τη διευρύνετε, να τη δώσετε, να τη μοιραστείτε με όλους τους ανθρώπους. Ελεύθερα όπως την παίρνετε, ελεύθερα να τη δώσετε. Να την κοινοποιήσουμε, να την ακούσουν όλοι, για να φύγουν όλες οι περίεργες ψευτοαντιλήψεις γύρω-γύρω και τα μπερδέματα για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και να μπει σε μια τάξη μέσα του. Ούτε να νομίζω ότι είναι στην πέμπτη τάξη όταν έχει περάσει την τέταρτη, ούτε να νομίζω ότι είναι στην τρίτη όταν έχει περάσει τη δεύτερη.
Όταν αυτό λοιπόν, φίλοι μου, σας λέω, το σεξουαλικό πράγμα που ενώνει τις τρεις δυνάμεις, δηλαδή τις δύο για να εμφανιστεί και η τρίτη, και η τρίτη είναι πάντα το νέο, γίνεται ή μέσα στον εγκέφαλό μας, μέσα στον αδένα πινεάλ, μαζί που ενώνεται με επίφυση υπόφυση. Ή γίνεται καθώς ανεβάζουμε, θα λέγαμε, σας είπα, την κουνταλίνη μέσα της ποδηλικής ενέργειας στον εγκέφαλο. Είτε γίνεται άντρας προς γυναίκα, είτε γίνεται η θηλυκή μου ενέργεια με τη σεξουαλική μου ενέργεια, είτε γίνεται οτιδήποτε, πάντα δημιουργεί κάτι νέο. Και αυτό το νέο κυνηγάμε στην αλχημία. Και φανταστείτε τώρα ότι κάθε φορά τώρα με τη γυναίκα, όταν ένας άντρας ενώνεται με μια γυναίκα και έχει σπερματώσει μέσα της, εφόσον η ενέργεια που μπορεί να τη βομβαρδίζει συνεχόμενα με την άβρα του, θα λέγαμε πάει και στη χημική μέσα κατάσταση και ένα άτομο από αυτό που σας είπα, τη σπονδυλική του στήλη, από το μεδούλι, που εκεί πέρα χαρακτηρίζεται ποιοτικά και ποσοτικά όλο το επίπεδο της συνείδησής του. Μέσα στο μεδούλι του, μέσα στο σπέρμα του. Έχουν ακριβώς σε αναλογία την ίδια ένταση. Περάσει μέσα στην γυναίκα. Έτσι. Και η γυναίκα το απορροφήσει, χωρίς το παιδί που μπορεί να κάνει, αυτομάτως στον εγκέφαλό της μένει ένα αρχέτυπο. Αυτό το αρχέτυπο δονεί το DNA της και μένει το DNA της ακριβώς, θα λέγαμε, σαν να το βαράει με το DNA αρχέτυπο του άντρα που έχει μπει μέσα της και έχει εξπερματώσει. Βέβαια, αν έρθει ένας άλλος άντρας με πιο μεγάλη ισχύ, θα λέγαμε συνδυσιακή, και βάλει μέσα ένα άλλο, θα λέγαμε, σπέρμα, ένα άλλο άτομο, το οποίο θα καθίσει πάλι στην αρχέτυπο στον εγκέφαλό της, θα αρχίσει να μειώσει το άλλο μέχρι και να το διώξει και να βαράει αυτό. Το DNA, φίλοι μου, είναι και αντένα, έτσι, είναι και receiver και δέκτης, και δέκτης και, και εκπέμπει. Οπότε, όταν το DNA το βαράμε με συγκεκριμένες καταστάσεις, με συγκεκριμένες συχνότητες, μπορεί να αλλάξει, να ενεργοποιηθεί. Γιατί σας το λέω αυτό τώρα? Γιατί καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό στη μύηση είναι η ένωση. Και όσο ο άνθρωπος ξυπνάει, κάνει ολικές ενώσεις, μυητικές ενώσεις, αναβαθμίζει τον άλλον, ο ένας τον άλλον. Δεν αλλάζει συντρόφους δεξιά και αριστερά. Αλλά αν θα το κάνει και από τη στιγμή που το κάνει, ισχύει αυτό που μερικοί κοροϊδεύουν μόνο και μόνο για να γαμάνε που λέμε. Αλλά ισχύει στην πραγματικότητα, ένας άνθρωπος μοιημένος μπορεί πραγματικά στην ένωση του με μια γυναίκα να μπορεί να μεταδώσει αυτό το αρχέτυπο. Και αυτό το πράγμα γίνεται για να μπορεί πάντα το δυνατότερο να μπορεί να προσβάλλει, θα λέγαμε, το ελαφρύτερο, το δεκτικό DNA για να μπορεί να μεταδώσει την ιδέα. Πάνω από αυτό το πράγμα σας έχω ξαναμιλήσει και άλλες φορές για πόσο καιρό, θα λέγαμε, την πύλη που λέγεται γυναίκα, την πύλη που λέγεται μήτρα, την πύλη που λέγεται αυτή η θηλυκή αρχή του αόρατου προς το ορατό, πώς την εκμεταλλευτήκανε, θα λέγαμε, οι πονηροί για να μπορούν να, τι κάνουν, να κρυσταλλώνουν τις ιδέες τους. Γι' αυτό μια γυναίκα έχει σημαντικό βάρος να πρέπει να ακούει την καρδιά της. Όταν θα θέλει να κρυσταλλώσει μια ιδέα, να την κάνει παιδί, να την κάνει DNA, να την κάνει ύπαρξη για τη γυναίκα, είναι αυτός ο φρουρός, ο φύλακας του αόρατου με το ορατό. Και πρέπει να έχει την ιερή, την ιερότητα αυτή, να μπορεί να καταλαβαίνει ποιον από καρδιάς τον στέλνει, για να μπορεί να έρθει και να του κάνει, θα λέγαμε, την ιδέα του, το αρχέτυπό του, ύπαρξη. Και μέσα εκεί να μπει μια καινούρια, θα λέγαμε, οντότητα, για να μπορεί να παίξει την αναβάθμιση της συλλογικής συνείδησης. Βλέπετε, φίλοι μου, όταν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, δεν μπορείς να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά και να κάνεις απλά σεξ. Όταν ξέρεις αυτά τα πράγματα και η συνείδησή σου μπαίνει σε αυτές τις καταστάσεις, βλέπεις πόσο σημαντική είναι η ένωση ανάμεσα στα ζευγάρια, πόσο σημαντική είναι η ένωση σεξουαλική, πόσο σημαντικά είναι να μπορείς να κρατάς, θα λέγαμε, σε ποιότητα και την ποιότητα, αλλά να ξέρεις που να δίνεις όλη αυτή την ενεργειακή υπογραφή που κρατάς μέσα στον εθέρα σου. Κάθε άνθρωπος στο εθερικό του περίβλημα είναι καταγεγραμμένο ό,τι εμπειρία έχει πάρει και ό,τι ποιότητα έχει δώσει από τη μετατροπή που έχει κάνει μέσω των εμπειριών του. Βλέπετε, οι βαμπυριστές, οι συνειδητοί, δεν μιλάμε τώρα για αυτά τα ανθρωπάκια που δεν ξέρουν τι γίνεται, μιλάμε για τους μοιημένους βαμπυριστές, είναι φυσικό να συλλέγουν και να θέλουν τέτοιες ενέργειες να παίρνουν. Γι' αυτό θα δείτε ότι ο κόσμος όλος, επειδή είναι βαμπύρ, επειδή δεν ξέρει, αλλά είναι βαμπύρ υποσυνείδητα, θα δείτε ότι τους ανθρώπους με μεγάλη σεξουαλικότητα και με ανοιχτή καρδιά τρέχουν τα σάλια τους.
Του στέλνουν, να θυμάστε, του ανθρώπου με ανοιχτή καρδιά και μεγάλη σεξουαλικότητα. Βέβαια, για να έχει κάποιο ανοιχτή καρδιά και μεγάλη σεξουαλικότητα, πρέπει να έχει μάθει να μπορεί να διοικεί τον εαυτό του. Γιατί η σεξουαλικότητα, όλο αυτό το πράγμα, το πάθος, όλη αυτή η ενέργεια που έχουμε μέσα και οι άνθρωποι με μεγάλη λίπητο, ενώ έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να αναβαθμιστούν πιο πολύ από ένα που δεν έχει λίπητο, δηλαδή μετατρέπουν πάρα πολύ την αγκαστική ενέργεια μέσα τους σε ζωτική ενέργεια, είναι, θα λέγαμε, και επικίνδυνος εισαγωγικά, γιατί όταν βρισκόμαστε εμείς οι άνθρωποι στο παιχνίδι, στην εκπαίδευση, στη μίμηση της ολικής ενεργοποίησης του τρίτου εγκεφάλου μας, έρχεται η ώρα της ελεύθερης βούλησης. Και η ελεύθερη βούληση, φίλοι μου, το εγώ που είναι κανόνα εκλογικεύσει, επειδή από τον πόνο ψάχνει συνέχεια ντοπαμίνη, θέλει την τόπα του, είναι ικανό για να παίρνει την τόπα του, να χειρίζεται το σεξ, το φαγητό, τη λεμαργία, τα λεφτά και όλα αυτά τα πράγματα σε στυλ επιτυχίας κατά τις εγωικές επιθυμίες για να μπορεί να παίρνει την τόπα του. Όμως από ένα σημείο και μετά βλέπετε όλοι οι διάσημοι πλούσιοι που έχουν τα ναρκωτικά, πεθαίνουν, αυτοκτονούν, άμα δεν πετύχουν καταστρέφονται και έχουν βγει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ακριβώς, φίλοι μου, γιατί συνεχόμενα θέλουν και άλλη τόπα, και άλλη τόπα, και άλλη τόπα. Ενώ υπάρχει και η σωστή, το σωστό ντοπάρισμα που έρχεται από την αναβάθμιση, θα λέγαμε, της ψυχής μας. Υπάρχει το σωστό ντοπάρισμα και κάτι άλλο για τον νόμο της έλξης. Φίλοι μου, ο νόμος της έλξης ισχύει, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν σημαίνει ότι εσύ για να είσαι εντάξει, ο νόμος της έλξης θα σου φέρει συνέχεια το βόλεμα. Πολλές φορές για να αναβαθμιστείς, ο νόμος της έλξης θα σου φέρει δύσκολο μάθημα. Δεν θα σου φέρει βόλεμα, θα σου φέρει δύσκολο μάθημα και αυτό δείχνει πόσο μεγάλος σε εισαγωγικά μαθητής είσαι. Μην τον μπερδεύετε ότι ο νόμος της έλξης είναι τίρλι 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 και όλοι ζητάτε το εύκολο. Τίποτα δεν έρχεται χωρίς την ανάλογη θυσία. Προσέξτε, φίλοι μου, σας εξήγησα ότι όλα αυτά τα πράγματα για να μπορείς να τα κάνεις πρέπει να έχεις μέσα σου τη ζωτική ενέργεια σε τέτοια ποιότητα για να μπορείς να ενεργοποιήσεις, θα λέγαμε, όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα. Οι άνθρωποι όμως τι θέλουν, θέλουν όλα να τα κάνουν έτσι, εύκολα, γιατί και καλά τα αξίζουν. Δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει πριν να περάσει ορισμένα πράγματα. Γιατί λένε οι γνωστικοί ότι αν το νερό δεν βράσει και δεν πάει 100 βαθμούς, δεν εξατμίζεται. Πώς θέλετε εσείς να εξατμιστείτε να πάτε στο πνεύμα, αν δεν έχετε βράσει κανονικά, αν δεν έχετε κάνει τη ζύμωση. Θα είστε σαν πρώιμα κρασιά. Το καλό κρασί, λέει, αργεί να γίνει σχετικά με τη ζύμωση. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, μην βιάζεστε σόν και καλά να αναβαθμιστείτε, αλλά κάνετε αυτή τη δουλειά της ημέρας. Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν είναι ο νόμος της έλξης ότι μου ήρθε με αντιπροσωπεύει με τη λογική που βάζετε εσείς. Μου ήρθε κάτι κακό, μου ήρθε ένα στάνδος, μου ήρθε μια αποτυχία, έχασα τα λεφτά μου, χώρισα και είναι κάτι κακό. Όχι, δεν είναι έτσι. Ότι σημαίνει ότι εγώ δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι έτσι. Σημαίνει ότι ακόμα και ο Χριστός να είσαι, θα έρθουν και θα σταυρώσουν. Αυτό λέει τι σημαίνει, ότι ο Χριστός δεν ήξερε και δεν ήξερε τι να έλξει και είχε τραβήξει κοντά του χωρίς να ξέρει, χαζός, όλους τους αγνοούντες, αυτούς που τους κυνηγάνε, γιατί έπρεπε να πληρώσει κάρμα, γιατί ήταν άσχετος, ή έπρεπε να ανεβάσει εκείνο το πανεπιστημιακό, σχετικά με εμάς, πανεπιστημιακό επίπεδο που είχε τη γνώση, την αγάπη που είχε μέσα του. Και τις... Ωραία, ξεκόλλησε. Λοιπόν, επειδή έφαγε το κόλλημά του, για να δούμε, γιατί τώρα δεν με βλέπω καλά. Μάλλον πρέπει να διηγήσω. Λοιπόν, τουλάχιστον με ακούτε. Επειδή κόλλησε, να τελειώσουμε εδώ, ούτως ή άλλως είπα αρκετά. Φίλοι μου, συγγνώμη που δεν απαντάω στις ερωτήσεις σας, θα το κάνουμε την επόμενη φορά. Έτσι, αυτά σχετικά με την ενεργοποίηση κεφάλου, την κουνταλίνη και οτιδήποτε άλλο σας είπα. Ελπίζω να έγινα κατανοητός, να μην σας κούρασα. Μοιραστείτε όπως λαμβάνετε ειρήνη σε όλους. Ακόμα και αν δεν φαίνομαι. Λοιπόν, γεια σας και καλή συνέχεια.